πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι κηδεμόνες. Πρώτη φορά, φαντάζομαι, γίνεται ηλεκτρονική επιβεβαίωση, σωστά? Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Mm-hmm. Άρα, για πρώτη φορά, λοιπόν, έχουμε το σύστημα ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της εγγραφής των μαθητών και των μαθητριών στα δημοτικά σχολεία. Το σύστημα αυτό θα ενεργοποιηθεί από τις 11 μέχρι και τις 13 Μαΐου, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη μέχρι Πέμπτη. Θα μπορούν οι γονείς, αφού επισκεφθούν την συγκεκριμένη πύλη ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης εγγραφών, να προβούν σε όλες τις διαδικασίες, που είναι απλές διαδικασίες, για να επιβεβαιώσουν την εγγραφή του παιδιού τους στο συγκεκριμένο σχολείο και στη συγκεκριμένη τάξη για την επόμενη σχολική χρονιά 21-22. Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε γονιός μπορεί να επισκεφθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, mm-hmm. όπου εκεί θα βρει τον σύνδεσμο για να ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη πύλη. Το βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, το εγγραφές.moec.gov.cy. Αυτή είναι η διεύθυνση για την πύλη ηλεκτρονική επιβεβαίωση των εγγραφών. Mm-hmm. Αν τυχόν κάποιο δεν έχει υπόψη του αυτήν τη συγκεκριμένη διεύθυνση, θα μπει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου την ερχόμενη Τρίτη, αύριο δηλαδή, και εκεί θα βρει συγκεκριμένο μπάνερ, σύνδεσμο που θα τον παραπέμπει σε αυτήν την πύλη. Εκεί θα υπάρχει, στην πύλη θα υπάρχει το εικονίδιο επιβεβαίωση εγγραφή, το οποίο θα επιλέξει ο γονιός. Και ακολούθως θα ζητηθούν τρία συγκεκριμένα στοιχεία για επιβεβαίωση της ταυτότητας των στοιχείων. Mm-hmm. Το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να καταχωρηθεί είναι ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του γονέα, mm-hmm. του πατέρα ή της μητέρας. Το δεύτερο στοιχείο είναι, και είναι προαιρετικό το δεύτερο στοιχείο, είναι την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Στην περίπτωση που επιθυμεί να πάρει την επιβεβαίωση μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Το δεύτερο βασικό στοιχείο που θα ζητηθεί είναι ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας του παιδιού ή του διαβατηρίου ή του αριθμού ARC ανάλογα με τον αριθμό που έχει ταυτοποιηθεί, που είναι καταχωρισμένο στο σχολείο το συγκεκριμένο παιδί. Και το τελευταίο στοιχείο που θα ζητηθεί είναι την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, η οποία θα πρέπει να καταχωρηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ξεκινώντας πρώτα με την ημερομηνία, ακολουθώντας τον μήνα και μετά την χρονολογία. Όταν αυτά επιβεβαιωθούν, τότε θα πάρει ο γονέας έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης στο κινητό του τηλέφωνο. Αυτόν τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης θα τον χρησιμοποιήσει και αμέσως θα εμφανιστούν μπροστά του τα στοιχεία που αφορούν το παιδί του. Δηλαδή το όνομα επίθετων, το σχολείο, η τάξη κλπ. Και θα ζητείτε απλά να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων αυτών ο γονιός. Δηλαδή να επιβεβαιώσει ότι το παιδί του θα φοιτήσει όντως του χρόνου στο συγκεκριμένο σχολείο, στη συγκεκριμένη τάξη. Μάλιστα. Αν αυτά είναι ορθά, θα προχωρήσει στην επιβεβαίωση. Αν αυτά δεν είναι ορθά, τότε μπορεί μετά, αφού προχωρήσει στην επιβεβαίωση, να επικοινωνήσει με το συγκεκριμένο σχολείο και να υποδείξει το όποιο πιθανό λάθος μπορεί να υπάρχει σε αυτά τα στοιχεία. Θα του ζητηθεί επίσης προαιρετικά από το σύστημα, αν επιθυμεί να δηλώσει και κάποια άλλα στοιχεία που αφορούν το παιδί, για παράδειγμα, τον τύπο του υπολογιστή το οποίο διαθέτει το παιδί, την ταχύτητα του διαδικτύου. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι προαιρετικά και είναι για σκοπούς και στατιστικής αλλά και για να γνωρίζει και το σχολείο κάποια συγκεκριμένα τέτοια δεδομένα. Αν επιθυμεί ο γονιός τα καταχωρεί, αν όχι, προχωρά με την επιβεβαίωση της εγγραφής. Προχωρά με την εγγραφή. Μάλιστα. Όπως έχουμε πει και ταυτόχρονα, αφού όλα πάνε καλά, θα πάρει στο κινητό του τηλέφωνο την επιβεβαίωση της εγγραφής και στην ηλεκτρονική του διεύθυνση με σχετικό μήνυμα. Μάλιστα.